Πάμε να δούμε όμως ποια είναι τα σχέδια για τα νοικοκυριά, αν και εκεί θα έχουμε οικονομία. Στέλλα Παπαμιχαήλ, τι είπε ο κύριο Οικονόμου. Ε, σε αυτή τη φάση, Λίνα, ο κύριο Οικονόμου απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι δηλαδή εξετάζεται σενάριο για περικοπή στα νοικοκυριά ολιγόρων διακοπών ρεύματο. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση παίρνει όλα τα μέτρα και εξετάζεται όλα τα σενάρια για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, παραδέχτηκε ωστόσο ο κύριο Οικονόμου. Ε, οφείλουμε να επεξεργαστούμε διάφορα σενάρια, προ το παρόν αποκλείοντα όμω το σενάριο αυτό στα νοικοκυριά των ολιγόρων διακοπών ρεύματο σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση επιταχυνθεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ανοίγει σήμερα η εφαρμογή του Fuel Pass 2 που αφορά την επιδότηση τη βενζίνη για το τρίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Όπω ήδη ανακοινώθηκε, η επιδότηση για αυτοκίνητο στην υπηρετική περιοχή με τη χρήση τη κάρτα ανέρχεται στα 80 ευρώ από τα 45 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Για του πολίτε που έχουν κύριοι κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τη χρήση κάρτα ανέρχεται στα 100 ευρώ από τα 55 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα. Για ιδιοκτήτε μοτοσυκλετιστών και μετοποδηλάτων, η επιδότηση με τη χρήση κάρτα ανέρχεται στα 60 ευρώ για το τρίμηνο σε υπηρετική περιοχή και για τα 70 ευρώ σε νησιωτική περιοχή. Υπενθυμίζεται, σε ό,τι αφορά την περίμετρο, ότι οι δικαιούχοι για το νέο τρίμηνο είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογική κάτοικη Ελλάδο, με οικογενειακό εισόδημα ως 30.000 ευρώ, αλλά πλέον προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού έως τα 45.000 ευρώ.